Πλούσιο και εντυπωσιακό είναι το βιογραφικό του νέου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Σερών Αριστοκλή Αναστασιάδη, ο οποίος ορίστηκε από την εκλογήσα Δήμαρχο Βαρβάρα Μιτλιάγκα και ανακοινώθηκε από την ίδια την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των ονομάτων που θα στελεχώσουν το σχήμα της νέας Δημοτικής Αρχής από την 1η-1η του 2024. Ο κύριος Αριστοκλής Αναστασιάδης είναι διδάκτορ ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας Birkbeck College University of London. Έχει διατελέσει μεταδιδακτορικό ως ερευνητής σε Διεθνούς Φήμης Ερευνητικό Κέντρο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο Βραζιλίας. Αποφύτησε έκτος από την Πολυτεχνιακή Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πάτρας. Διαθέτει 20ετία εμπειρία ως ερευνητής μηχανικός και ως επαγγελματίας σύμβουλος τεχνολογίας και καινοτομίας επιχειρήσεων. Το επιστημονικό του υπόβαθρο εξειδικεύεται στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Η ερευνητική του συνεισφορά έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω πληθώρας δημοσιεύσεων με πολυάριθμες αναφορές σε διακεκριμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετρητές και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει τιμηθεί το 2005 ως διακεκριμένος επιστήμονας του εξωτερικού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Δ. Αναστασιάδης έχει διατελέσει σύμβουλος υφυπουργού τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τις περιόδους 2009 με 2011 και 2011 με 2012 και έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη σχεδίαση, ένταξη έργων και την αξιοποίηση κονδυλίων για επενδύσεις στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Επίσης, συμμετείχε στη διαδικασία έκδοσης νόμου για την προστασία της βιοποικιλότητας και στην ομάδα εργασίας του ΙΠΕΚΑ για την αναθεώρηση και κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας, εντάσσοντας αντίστοιχο έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της ψηφιακής σύγκλησης. Διετέλεσε μέλος της ομάδας παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον Αηφόρος Ανάπτυξη στο ΕΣΠΑ 2007 με 2013, ενώ παράλληλα ως επιστημονικός συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρακολουθούσε τα έργα ΣΔΙΤ. Από το 2016 ως το 2020 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου Εμμανουήλ Παπά σε θέματα διαχείρισης και τεχνολογικής υποστήριξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Δήμου και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης για την περίοδο 2014 με 2020 με την επιτυχή υποβολή και έγκριση προγραμμάτων άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, από το 2018 έως και το 2021 ήταν συντονιστής για 13 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη σύνταξη προτάσεων σε προσκλήσεις ΕΣΠΑ ως δυνητικών δικαιούχων σε θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας του ΗΜΕΠΕΡΑ 2014-2020 στα πλαίσια της σύμβασής του με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Από το 2012 έως και σήμερα συμμετέχει σε πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος, είτε ως υπεύθυνος δημοσιότητας, είτε ως συντονιστής παρακολούθησης πλάνου ποιότητας και διάχυσης και παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Στην καριέρα του έχει αξιολογήσει και υποστηρίξει την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων με έμφαση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.